Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στις πρωτολογίες των κυρίων βουλευτών που κάνουν την επερώτηση αναπτύχθηκαν ζητήματα πέρα της επερώτησης. Πιθανώς να μου ξεφύγει κάτι τώρα, θα μας δοθεί νομίζω χρόνος να τα ξανασυζητήσουμε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ως εξής. Διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά την επερώτηση. Έχει το μόνιμο χαρακτηριστικό που έχουν πάρα πολλές από τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Παίρνει μία διαστρέβλωση ή ένα ψέμα σαν δεδομένο και πάνω σε αυτό χτίζει ένα άλλο δεδομένο που είναι επίσης ψέμα. Πολύ σύντομα θα σας αναφέρω. Μάλιστα σας οδηγεί και σε ένα ψέμα, μάλλον η υιοθέτηση ενός ψέματος, δεν αποδίδω πρόθεση, έτσι. Σε τίποτα από όσα λέω δεν αποδίδω πρόθεση. Αν είναι να αποδώσω θα το ονομάσω. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου ψέματος σας οδηγεί, ας πούμε, να πείτε ότι η Ευρώπη δεν έχει κοινή πολιτική. Η Ευρώπη έχει κοινή πολιτική. Η Ευρώπη έχει κοινή πολιτική θεσμικά. Η κοινή πολιτική της Ευρώπης στηρίζεται στην υποδοχή των προσφύγων, στη μετεγκατάσταση και στην επανεγκατάσταση. Μετεγκατάσταση είναι αναλογικά οι πρόσφυγες σε χώρες, επανεγκατάσταση είναι η εγκατάσταση από Τουρκία. Και στην ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και με αυτή την έννοια δεν βοηθάει σε τίποτα τώρα να ακούγονται εκφράσεις που δεν νομίζω ότι τις πιστεύει κανείς. Είπε κάποιος κύριος βουλευτής να αναχαιτήσει τις ορδές των τζιχαντιστών. Για το όνομα του Θεού, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν μέσα και τρομοκράτες, αλλά οι ορδές των τζιχαντιστών. Εργαλεία για αυτή την πολιτική είναι τα κέντρα ταυτοποίησης, αυτό το κακό ήχο hot spot. Είναι τα relocation camps, τόποι όπου θα εγκαθίστανται οι πρόσφυγες μέχρι να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη, μέσος όρος 2 μήνες. Είναι τα διαμερίσματα που θα χρησιμεύουν πάλι για το ίδιο. Είναι τα hot spot, τα κέντρα ταυτοποίησης σε χώρους στην Τουρκία. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρώπης. Σε αυτή την πολιτική της Ευρώπης υπάρχουν κράτη μέσα στην Ευρώπη που είναι αντίθετα. Αναφέρομαι στην Ουγγαρία επειδή είναι ένα κραυγαλαίο παράδειγμα. Υπάρχουν στελέχοι του Λαϊκού Κόμματος, όχι αυτό καθεαυτό το Λαϊκό Κόμμα, και βέβαια υπάρχουν τα ακροδεξιά και ξενοφοβικά στοιχεία ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα. Δεν υπάρχει κανείς λόγος, κανένα κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου να συνταχθεί μαζί του. Εάν ψάξετε τα ζητήματα, εάν διαβάσετε, υπάρχουν όλα αυτά γραμμένα, δεν τα εφευρίσκω. Λέει στην επερώτηση, τι θα κάνει η κυβέρνηση, γιατί έκανε η κυβέρνηση, να μην χάνουμε χρόνο, για τη μόνιμη εγκατάσταση 50.000 ανθρώπων που αποτελεί υπονόμευση της αναλογικότητας. Το ψέμα είναι ότι δεν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση 50.000 ανθρώπων. Άπαξ και το δεχτείς αυτό, μετά χτίζεις κάτι, το οποίο, εντάξει, αλλά στηρίζεται σε ένα ψέμα. Η Ελλάδα δέχτηκε μία πίεση για 100.000 θέσεις. Στην πίεση αυτή, μέσα από την προσπάθεια που κάναμε και την βοήθεια που είχαμε και από τον Επίτροπο και από άλλα κράτη της Ευρώπης, αποφασίστηκαν 50.000 προσωρινές θέσεις, οι οποίες μοιράστηκαν 7 με 10.000 τα hot spot, τα κέντρα ταυτοποίησης, 20.000 διαμερίσματα, επιδοτούμενες θέσεις ενοικίου, που είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το περιφρονείτε. Μοιράζει τον πληθυσμό, φέρνει λεφτά στην οικονομία. Τα ξέρετε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας το πω. Και 20.000 θέσεις φιλοξενίας σε αυτό που λέμε στα αγγλικά camp, το ελληνικό είναι κακό ήχο, στρατόπεδα για πρόσφυγες, τα οποία προσπαθούμε σε συνεννόηση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να τα μοιράσουμε σε μικρότερα κομμάτια. Είμαστε συνέτεροι με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ψέμα.
hot spot μόνο στα νησιά, όχι στην ενδοχώρα. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Τα κέντρα ταυτοποίησης φτιάχνονται στα νησιά γιατί εκεί πέρα πάνε οι ροές. Και με βάση το που πάνε οι ροές πρέπει να φτιαχτούν. Οι ροές πάνε πρώτα και μετά πάνε τα κέντρα ταυτοποίησης. Καταθέτω εδώ πέρα τις ροές. Δεν ξέρω να το κάνω σωστά, ναι. Σε ποια νησιά, σε αυτά τα τέσσερα νησιά. Γιατί εκεί είναι οι φυξημένες οι ροές. Γιατί εκεί πέρα σκάει το πρώτο κύμα. Δεν είναι κάποια διαστροφική επιλογή της Ευρώπης ή δική μου ή της κυβέρνησης. Πρώτα πάει η ροή και μετά πάει το κέντρο ταυτοποίησης. Εκτός από αυτά τα κέντρα ταυτοποίησης και χωρίς να είναι υποχρέωσή μας ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φτιάξουμε και στη Μακεδονία και στην Αττική σε αυτά τα relocation camps κέντρα ταυτοποίησης για όσους τυχόν φεύγουν από τα νησιά χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως λόγω των υυξημένων ροών. Δεν έχει θεσμοθετηθεί, λέτε, στην Ευρώπη ενιαία πολιτική ασύλου. Φαντάζομαι εννοείται το ευρωπαϊκό άσυλο. Είναι καλό να είστε υπέρ του ευρωπαϊκού άσυλου. Το Λαϊκό Κόμμα και νομίζω η Νέα Δημοκρατία ή ένα μεγάλο μέρος των στελεχών της δεν είναι υπέρ του ευρωπαϊκού άσυλου. Μακάρι να υπάρχει μια τέτοια σύμπτωση. Αυτό είναι θέση της σοσιαλδημοκρατίας, μερικά της αριστεράς και των πρασίνων. Και ελπίζω να κάνω λάθος. Λέτε για τις επιστροφές και σας άκουσα να βγάζετε πύρινους λόγους. Δεν χρειάζονται πύρινοι λόγοι. Το 2014, κύριοι, κάνατε αναγκαστικές επιστροφές 11.668 άτομα. Το 2014 γίνανε, το 2015 γίνανε 10.390. Κάνουμε επιστροφές. Όπως και σε εσάς και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το πρόβλημα με το Πακιστάν και με την Τουρκία. Το αντιμετωπίσατε και το αντιμετωπίζουμε. Το βάλατε και το βάζουμε. Δεν έχουμε καμία ιδεοληψία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Επαναεισδοχές. Αυτό που από την Αθήνα, από την Ελλάδα πάει στην Τουρκία. Το 2014 υποβάλατε στην Τουρκία 409 αιτήματα για 9.691 άτομα και γίνανε αποδεκτές 470. Το 2015 η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει υποβάλει 605 αιτήματα για 9.300 άτομα και έχουν γίνει δεκτές 2.624. Όσον αφορά τις επιστροφές, δεν μπορεί να μην γνωρίζετε και γι' αυτό το λόγο δεν έχετε λόγο να το αφήνετε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει επανειλημμένα και το τελευταίο Συμβούλιο των Υπουργών που συμμετείχα στην Ευρώπη παίρνει την ευθύνη ότι για τις επιστροφές πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είχατε το πρόβλημα πριν και το έχουμε τώρα. Το ίδιο αποφασίστηκε και για την Τουρκία. Το είχατε το πρόβλημα και το έχουμε τώρα. Πού να τσακωθούμε τώρα εδώ, πείτε μου. Θα πούμε. Ωραία. Εντάξει. Και τέλος, λέει στην επερώτηση, η κυβέρνηση παθητικά την Τουρκία. Είναι ντροπή αυτό. Δεν χρησιμοποιώ εύκολα τέτοιες λέξεις. Είναι ντροπή, είναι πολύ λάθος. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία πήρε από την πρόταση Γιούνκερ την επανεγκατάσταση στην Τουρκία και από τελευταίο θέμα μέσα σε 3 μήνες το ανέβασε στο κύριο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία βοήθησε στην συνάντηση Μέρκελ-Ερντογάν. Έκανε συνάντηση με την Τουρκία για αυτά τα θέματα. Έφτιαξε διυπουργικές επιτροπές και επιτροπές υπηρεσιακών παραγόντων για αυτά τα θέματα. Αυτό είναι τους τελευταίους 3 μήνες, έτσι. Και πέτυχε να συμμετέχει στην τριμερή με την Γερμανία και με την Τουρκία. Και να αναδειχθεί, αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε κύρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το resettlement, δηλαδή τα στρατόπεδα στη Τουρκία. Στις απαντήσεις που θα ήθελα να σας δώσω, νομίζω ότι για τα κέντρα relocation με την κατάσταση σας είπα, εδώ πέρα πάλι είναι επιτυχία του ότι πετύχαμε, ενώ στην αρχή
μας δίναν 16.000 θέσεις προσφύγων για να μετεγκατασταθούν, στο τέλος έχουμε 66.000 θέσεις. Λέτε, είναι δυνατόν να εμένει στη δημιουργία hot spots η κυβέρνηση μόνο σε νησιά που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς? Πώς επιμένει η κυβέρνηση γι' αυτό? Τις ροές τις έχουμε. Τα hot spot, τα κέντρα ταυτοποίησης δεν μπορεί παρά να γίνουν εκεί που βγαίνουν οι πρόσφυγες. Εδώ υπάρχει μία αντικειμενική δυσκολία που κι εσείς την είχατε και εμείς την έχουμε. Ότι η ροή καθορίζεται από άλλους. Καθορίζεται από την Τουρκία. Είναι σημαία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα δεν είναι η πόρτα, είναι ο διάδρομος. Πού θα φτιαχτούν τα κέντρα ταυτοποίησης? Εκεί που βγαίνουν οι πρόσφυγες. Εάν η ΚΟΣ δεν θέλει, δεν γίνεται να αλλάξει γεωγραφική θέση. Δεν γίνεται να βγαίνουν στην ΚΟΣ 2.000 πρόσφυγες και στη Λέρο 300 και να φτιάξω το κέντρο ταυτοποίησης στη Λέρο. Δεν είναι εκβιασμός, δεν είναι κακία, είναι αντικειμενικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα το κάνεις έτσι. Θα σας πω, κύριε Αθανασίου, άκουσα με πολύ σεβασμό και προσοχή την τοποθέτησή σας. Θα σας πω και γι' αυτό. Επομένως, δεν επιμένει κανείς τη δημιουργία αυτών των κέντρων εκεί που είναι τουριστικός προορισμός. Επιμένει και πρέπει να γίνουν εκεί πέρα που βγαίνουν οι ροές. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση εκεί? Γιατί είναι, κύριε, ο μοναδικός τρόπος, εάν γίνουν σωστά, εάν λειτουργήσουν σωστά, να υπάρξει η μικρότερη δυνατή ζημιά για τον τουρισμό. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβει. Η ΚΟΣ πλήρωσε του ότι πέρυσι έκανε αυτές τις κακές αντιδράσεις, το παιδί μου. Το πλήρωσε αυτό το πράγμα. Η Σάμος, ο δήμαρχος της Σάμου δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η Χίος, ο δήμαρχος της Χίο δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η Μυτιλίνη, ο δήμαρχος της Μυτιλίνη δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η Λέρος, ο δήμαρχος της Λέρο δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τα θέλουν. Δικαίως επιζητούν, κάνουν κριτική, θέλουν παραπάνω πράγματα, γίνεται μια διαπραγμάτευση, θέλουν να βοηθήσουν έτσι, θέλουν να βοηθήσουν αλλιώς. Μην παίρνετε θέσεις οι οποίες δεν βοηθούν αλλά εμπλέκουν τη λύση του προβλήματος. Είναι εύκολο κανείς να διαλέξει κάποια πράγματα, αλλά αν το ψάξετε, δεν είναι τυχαίο. Τέσσερις δήμαρχοι, οι τρεις της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε συμφωνήσει σε όλα. Και έχουμε διαφωνήσει σε άλλα πράγματα. Και πάμε, χτίζουμε. Ένας δήμαρχος δεν έχει συμφωνήσει, αυτόν υποστηρίζεται. Δεν προσφέρεται έτσι, τον δεν προσφέρεται με αλφαγιώτα. Καλή υπηρεσία. Πρέπει κανείς να κάνει, είσαστε επιστήμονες οι περισσότεροι, πρέπει κανείς να σταθεί επιστημονικά, να κάνει μια ψυχρή ανάλυση πάνω σε αυτό το πράγμα και βεβαίως μετά να βάλει την ιδεολογική του άποψη. Αλλά η ψυχρή ανάλυση θα βοηθήσει και εσάς και εμάς και εμένα να απαλλαγούμε από αγγυλώσεις και να αποδεχόμαστε ψέματα σαν αλήθεια. Η κυβέρνηση λοιπόν κάνει τα κέντρα ταυτοποίησης γιατί προσπαθεί μέσα από αυτά να διαφυλάξει και τον τουρισμό. Γιατί είναι υποχρέωσή μας η ταυτοποίηση και η ασφάλεια και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και πρέπει η καταγραφή να γίνεται πολύ καλά. Εδώ σας παρακαλώ είναι οι επιστροφές και οι επανεισδοχές. Επιστροφές και επανεισδοχές, τα είπα. Γιατί δεν έχει διεκδικήσει επιτάχυνση των διαδικασιών η κυβέρνηση? Σας το είπα και πριν, δεν υπάρχει συμβούλιο ή bilateral, διμερή συνάντηση που έχουμε υπουργούς στην Ευρώπη, που έχει ο Πρωθυπουργός, που έχουν ο Υπουργός Εξωτερικών και εκεί πέρα που πολύ εύκολα μπορείτε να έχετε πρόσβαση, στα πρακτικά δηλαδή του Summit και του Συμβουλίου Υπουργών, θα το δείτε σε όλα σαν το δεύτερο σημείο που βάζουμε μετά το ζήτημα της Τουρκίας. Επομένως, εμείς εδώ δεν έχουμε ή έχουμε υπερβεί, όπως και να το πείτε, εσάς σας αρέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή, ή δεν έχουμε ή έχουμε υπερβεί, λοιπόν, τυχόν αγγυλώσεις. Δεν είναι λόγος αυτός τώρα. Γίνονται, θέλουμε να κάνουμε, το καταλαβαίνουμε. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής, έχω δηλώσει πολλές φορές, να σας το πω και τώρα.
ο παράνομος μετανάστης ή ο παράτυπος μετανάστης. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, πως το λες. Στα γαλλικά το λένε σαν σπαπιέ. Επομένως, μην ψάχνετε να βρείτε διαφοροποιήσεις, νομίζω, εδώ. Έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι ενάντια στη συνθήκη της Γενέβης το να μη σου επιτρέπουν για εθνοτικούς λόγους να μπει σε μια χώρα και να ζητήσεις άσυλο. Όπως ξέρετε, άσυλο μπορεί να ζητήσει ένας Γάλλος στην Αγγλία, ένας Αμερικανός στην Ταϊλάνδη, ένας Ταϊλανδέζος στην Ιεμένη. Το αν θα το πάρει είναι άλλο ζήτημα. Αλλά ο ΙΕ του δίνει το νομικό δικαίωμα να ζητήσει άσυλο. Με αυτή την έννοια, η κίνηση που κάνανε οι χώρες από τη Σλοβενία, Κροατία, η οποία Κροατία λέει ότι το έκανε επειδή αναγκάστηκε από τη Σλοβενία. Τα Σκόπια λένε το κάνανε επειδή αναγκάστηκαν από τη Κροατία. Είναι μια κίνηση η οποία παραβιάζει τον νόμο, τη συνθήκη της Γενέβης και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παρόλα αυτά είναι ένα γεγονός. Και σαν χώρα οφείλουμε να σταθούμε στο γεγονός. Υπερασπιζόμαστε το δίκαιο αυτών που θέλουν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Αλλά το γεγονός παραμένει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τρεις νόμιμες οδούς. Και μία κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να εφαρμόζει την νομιμότητα. Ο πρώτος νόμιμος δρόμος που έχουν και δικαίωμα είναι να ζητήσουν άσυλο. Θα μπουν λοιπόν στη διαδικασία του ασύλου και θα κριθεί σε κάποια φάση το άσυλο και ανάλογα θα κάνουν. Η δεύτερη δυνατότητα που έχουν είναι να ζητήσουν οικειοθελή επαναπατρισμό. Και τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους τους τελευταίους έχουμε αρκετές αιτήσεις για εθελοντικό επαναπατρισμό. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Προσπαθούμε να βάλουμε μπρος, η Ευρώπη του έχει δώσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό που μπορεί να καλύψει πολλές τέτοιες θέσεις. Το τρίτο που έχουν, που δεν είναι δικαίωμα, αλλά είναι υποχρέωση, είναι ότι εφόσον δεν θέλουν το ένα ή το άλλο, θα πρέπει να μπουν στην κατηγορία αυτών που επιστρέφονται στη χώρα τους. Εδώ πέρα δεν υπάρχει πάνω σε αυτό αντίρρηση. Εκεί που υπάρχει αντίρρηση είναι ότι, κύριοι και κυρίες, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο ευεπίφοροι στο πόσες φυλακές θα φτιάξουμε. Μέσα στην ερώτηση λέει πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει 50.000 πρόσφυγες. Έχουμε στα προαναχωρησιακά κέντρα, τα οποία νομίζω ότι ξέρω καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ κληρονόμησε, δεν το λέω υποτιμητικά, από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε περίπου 4.000 θέσεις. Υπάρχουν ήδη άνθρωποι εκεί μέσα. Πόσες να φτιάξουμε, κύριε? Τι λέτε στο επιχείρημά σας ενάντια στο να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες? Πόσους να φτιάξουμε, 30.000? Και αν έρθουν 60, θα φτιάξουμε 60. Αφήστε να κάνω το παραλληλισμό, αν θέλετε. Αν έρθουν 70, σας λέω εγώ λοιπόν τώρα για τις... Δεν με ακούτε όμως. Λέω λοιπόν ότι ενώ για τους πρόσφυγες λέτε πόσο θα αντέξουμε, και έχετε δίκιο, για τις φυλακές δεν λέτε πόσο θα αντέξουμε. Έχουμε 4.000 θέσεις. Όλο το ποινικό μας σύστημα, κύριε Αθανασίου, διορθώστε με, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 θέσεις. Είναι το ίδιο αδιέξοδο. Εάν δεν ισχύσουν οι επιστροφές, εάν δεν ισχύσουν οι επαναεισχωρήσεις, το πρόβλημα θα παραμένει το ίδιο. Επομένως, η πίεση πρέπει να είναι εκεί πέρα που σωστά η κυβέρνηση το βάζει. Στο ζήτημα της Τουρκίας. Σε ένα λεπτό θα τελειώσω. Υπάρχει σχεδιασμός της κυβέρνησης. Έχει λεχθεί πολλές φορές. Μπορεί να συμφωνεί κανείς ή να μην συμφωνεί. Δεν μπορεί να λέει δεν υπάρχει σχεδιασμός. Συμπίπτει με τον σχεδιασμό της Ευρώπης. Και έχει μερικά καινούργια στοιχεία. Είναι τα κέντρα ταυτοποίησης, τα οποία χτίζονται στα νησιά. Στη Λέσβο είναι έτοιμο 90%. Πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στοιχείο έχουμε φτιάξει ένα προσωρινό, το οποίο πήρε πολύ καλή κριτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε συνεργασία με το Δήμο αγοράσαμε ένα εργοστάσιο και ετοιμάζουμε ένα πιο αξιοπρεπές.
Στη ΣΑΜΟ γίνονται σημαντικές βελτιώσεις. Στη ΛΕΡΟ ετοιμάστηκε, μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργεί. Στη ΚΟ είναι η γνωστή κατάσταση, η οποία υποθάλπτει και υποθάλπτεται. Εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι με όλους τους δημάρχους είχα μια εξαιρετική συνεργασία. Με εξαίρεση την περίπτωση της ΚΟ, είναι μια ιδιαίτερη αυτή, δεν έχω λόγο να αντιδικώ με κανένα. Δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε διαφωνίες. Σημαίνει ότι μπορέσαμε και παντρέψαμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Οφείλω δημόσια να ζητήσω συγγνώμη από τους δημάρχους του Ελληνικού, της Γλυφάδας, της Αργυρούπολης. Αυτή τη φορά, λόγω του φόρτου εργασίας, δεν μπόρεσα να πάω να τους βρω πριν πάνε εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί. Κάθε φορά τους βλέπω, κάθε φορά μιλάμε, πιστεύουμε ότι χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε μία πολύ μεγάλη βελτίωση στη δακτυλοσκόπηση, με πολύ λίγα μέσα. Αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, η Ευρώπη μας έχει δώσει το 1/3 και το άλλο, δηλαδή για να φτάσουμε στο 50% έχουμε πάρει από τη Γερμανία, η οποία μας τα πρόσφερε. Τι είναι το περίφημο κέντρο ταυτοποίησης? Ακούστε, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Είναι κατοχυρωμένο, είναι πατέντα. Είναι κλειστή δομή φιλοξενίας και καταγραφής. Βαστάει από 24, από 48 έως 72 ώρες. Φυλάσσεται από την αστυνομία. Οι λειτουργίες της ταυτοποίησης είναι από την αστυνομία. Μόλις τελειώσει αυτό, μετακινείται αυτόματα στην ενδοχώρα. Αυτό είναι το κέντρο ταυτοποίησης και γι' αυτό μπορεί να βοηθήσει τα νησιά. Για τα relocation camps τα έχουμε πει, για τα ενίκια τα έχουμε πει. Φύλαξη συνόρων. Ακούστε να δείτε. Το είπα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοείται? Ανάσχεση στη θάλασσα, κύριε Βορύδη. Είναι εκτός... Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εσείς με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών συμφωνείτε? Με το δίκαιο της Ευρώπης συμφωνείτε? Με το εθνικό δίκαιο συμφωνείτε? Ισχυρίζεστε ότι είχατε πολιτική την ανάσχεση στη θάλασσα? Νομίζω ότι την αρνιώσαστε όταν ήσασταν κυβέρνηση. Νομίζω ότι σας κατηγορούσαν για ανάσχεση στη θάλασσα. Και λέγατε όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και σήμερα ο κύριος Βορύδης προτείνει ανάσχεση στη θάλασσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το πράγμα δεν προτάθηκε από κανέναν άλλον, αλλά η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Τα σύνορα στον Εύρο είναι θαυμάσια, δεν μπαίνει κανείς. Στη θάλασσα δεν μπορείς να κάνεις ανάσχεση. Αν ήταν, θα την έκανε η Frontex. Στη θάλασσα οφείλεις να διασώσεις, και γι' αυτό το λόγο, όσο δεν μπορεί να ελεγχθεί η ροή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από την Τουρκία, θα έχουμε πρόβλημα. Κύριε Αθανασίου, μη διακόπτετε, δεν σας παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Θα μιλήσουν και οι κοινοβουλευτικοί, θα βάλουν ερωτήματα ενδεχομένως. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Ήδη έχετε περάσει στη δευτερολογία σας. Για την Τουρκία πρέπει να το θεωρήσετε μεγάλη επιτυχία. Ήτανε τελευταίο θέμα. Και μέσα σε 3 μήνες το αναδείξαμε εμείς με τη βοήθεια της πραγματικότητας, είναι αλήθεια. Γιατί η θέση μας ήταν σωστή, το αναδείξαμε σε πρώτο θέμα, φτιάξαμε επιτροπές, τρέχουμε, συναντιούνται πρωθυπουργοί, μπήκαμε μέσα στην τριμελή, έγινε η διμερής με τη Γερμανία τριμερής. Είναι επιτυχία. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι σαν Έλληνες βουλευτές, πέρα από την κριτική που μπορείτε να κάνετε και που έχετε δικαίωμα να κάνετε και δεν θα σας υποδείξω εγώ τι να κάνετε, θα έπρεπε να ξέρετε, διαβάζοντας τα κείμενα των επιτροπών, τα οποία είναι εύκολο να τα βρείτε, ότι πήραμε έπαινο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κριτική μαζί, αλλά έπαινο για τα βήματα που έχουμε κάνει. Από τον Άσελμπορν, τον πρόεδρο, από τον Αβραμόπουλο, τον επίτροπο, από τον ύπατο αρμοστή για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ, από τον ύπατο αρμοστή τους πρόσφυγες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τον πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Στο δε τελευταίο summit, για πρώτη φορά, είναι γραμμένα στα πρακτικά του summit, το 65% των χωρών που συμμετείχαν είπε στην ομιλία του ότι η Ελλάδα προχωράει καλά, να τη βοηθήσουμε, βάλτε πλάτη, σκίζει.
Βάλτε πλάτη. Η κριτική είναι καλή. Μπορεί να γίνει δημιουργική. Αν είναι μια κριτική η οποία μεταδίδει το «θα μας φάνε οι τζιχαντιστές, θα κάνουμε, θα ράνουμε», δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και θα ήθελα να θεωρήσω λήξαν εγώ του ότι μπορεί να υπάρξει αναχέτηση στη θάλασσα. Ομολογώ ότι ταράχτηκα με αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία, πολύ σωστά, ένα αστικό κόμμα, ελπίζω του διαφωτισμού, δεν το συζητούσε αυτό το θέμα καν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Πριν περάσουμε στον κύκλο των κοινοβουλευτικών εκπαιδευτών,